Θα φύγουμε από τη χώρα μας και θα πάμε να συναντήσουμε μια Ελληνίδα, μια Κρητικιά ή μισή Κρητικιά για να ακριβολογώ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο Εμμυράτο του Άμπου Ντάμπι και θα πάμε σε μια πολύ μικρή μεν, αλλά με μεγάλο αριθμό, αν το καλοσκεφτούμε, Ελλήνων, στο Al Ain. Θα πω καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά, στην Ορσαλία Δέσκου. Ορσαλία μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, Ιωάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σε ευχαριστώ επίσης και για τον χρόνο που μας διαθέτεις, αλλά και την αισιόδοξη νότα, την οποία έτσι κι αλλιώς, ακόμα και στην γραπτή μας επικοινωνία, φροντίζεις να αποστέλεις. Και αυτό είναι κάτι που αγαπάμε και εκτιμάμε πολύ. Τέλεια, να είσαι καλά. Λοιπόν, προσδιορίσε μας λίγο το Al Ain, η πόλη, πού βρίσκεται ακριβώς? Πόσο κοντά, εμείς ξέρουμε, λοιπόν, ο κόσμος συνήθως ξέρει το Ντουμπάι, το Αμπουντάμπι, τα έχει αυτά ακουστά. Βάλε μας λίγο στο χάρτη. Λοιπόν, το Al Ain είναι μια μικρή πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε σχέση με το Αμπουντάμπι και το Ντουμπάι, έχει περίπου 700.000 κατοίκους και βρίσκεται 130 χιλιόμετρα από το Αμπουντάμπι και 130 χιλιόμετρα από το Ντουμπάι. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο Ομάν, ναι, και γύρω-γύρω από την πόλη είναι η έρημος. Πιο παλιά έρημος ήταν και εδώ, αλλά καθώς αναπτύχθηκε αυτή η χώρα, αναπτύχθηκε και η πόλη αυτή και μέσα στην έρημο έχτισαν πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε και στα βίντεο που σας έχουμε στείλει. Βέβαια μπορούμε να δούμε και το μοιραζόμαστε και με τον κόσμο. Και όντως, όταν μιλάμε γενικά για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μιλάμε για μια άκρως αναπτυγμένη περιοχή. Θα δούμε στη συνέχεια όμως, γιατί βασισμένη στο πετρέλαιο, βέβαια, κάτι το οποίο τώρα, ιδίως με τις μέρες αυτές και τα lockdown, ναι, τα απανοτά σε παγκόσμιο επίπεδο σε όλο τον πλανήτη, διαγράφει και σημειώνει τη χαμηλότατη τιμή, μια ραγδαία πτώση και ό,τι αυτό μπορεί, ναι, να συνεπαχθεί βέβαια και στις υπόλοιπες οικονομίες και βεβαίως στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τώρα, πώς βρέθηκες εσύ εκεί? Εγώ... Κατέβηκες από τον ουρανό. Την πρώτη... Κάπως έτσι. Την πρώτη φορά που ήρθα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ήταν για να δουλέψω σε μια αεροπορική εταιρεία, την Emirates, όπως έχουν έρθει και πάρα πολλοί Έλληνες σε αυτή τη χώρα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πέταξα σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, είδα πολλά καινούργια πράγματα και καθώς είχα background στο τουρισμό, συνέχισα την καριέρα μου εδώ σε κάποιο ξενοδοχείο και έτσι κάποια στιγμή έκανα και οικογένεια και τώρα πλέον μένουμε όλοι μαζί εδώ. Ελληνική οικογένεια. Ελληνική οικογένεια, ναι, καθώς και ο σύζυγος είναι Έλληνας. Είμαστε μια ελληνική οικογένεια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ναι, πραγματικά, και μπορεί να είστε πολύ μακριά, όμως θέλω να μου πεις γενικά με τους ανθρώπους, γιατί μιλάμε για έναν αριθμό συνολικά, ναι, περίπου, όχι μόνο το Al Ain, γενικά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, περίπου όσο ο πληθυσμός, ναι, της χώρας μας, ασχέτως που το ΑΕΠ τους είναι το διπλάσιο, αλλά σε σχέση με, ακριβώς, την Ελλάδα, πόσα κοινά μπορεί, ναι, να έχουν αυτά τα διαφορετικά κράματα, τα συνοθηλεύματα ανθρώπων και από άλλες χώρες που καταλήγουν στα Εμμυράτα? Στην αρχή βλέπεις πάρα πολλές διαφορές, ναι, στην κουλτούρα, στο φαγητό, σε όλα. Αλλά καθώς μεγαλώνουμε και κάνουμε οικογένεια και μιλάμε και με άλλες οικογένειες από άλλες χώρες του κόσμου, τελικά μοιάζουμε όλοι σε πάρα πολλά. Και έτσι έχουμε καταφέρει και να επιβιώσουμε εδώ που είμαστε. Εγώ τα τελευταία χρόνια πλέον σαν μητέρα με παιδιά στα Εμμυράτα, έχω γνωρίσει πάρα πολλές μητέρες από άλλες χώρες. Και όλες μας θα συναντηθούμε το απόγευμα στην παιδική χαρά, ας πούμε, με τα παιδιά και θα συζητήσουμε για τα ίδια πράγματα. Όλοι θα φάμε, όλοι θα γιορτάσουμε τις γιορτές με τους αγαπημένους μας, θα μαγειρέψουμε τα παιδιά μας. Κάνουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα που κάνουμε και στη δική μας χώρα, δηλαδή. Κοινές ανησυχίες όμως. Έτσι, κοινές ανησυχίες, κοινά ενδιαφέροντα. Βεβαίως. Βέβαια, είναι ένα βασικό σημείο αναφοράς από ό,τι καταλαβαίνω, ιδίως όταν μιλάμε για οικογένειες, που το πρώτιστο είναι τα παιδιά. Ακριβώς, έτσι είναι. Πώς πέρασε το ελληνικό, δικό σας διαφορετικό Πάσχα? Φαντάζομαι, μένετε σπίτι, εντός του σπιτιού, τηρήσατε τα έθιμα. Τηρήσαμε τα έθιμα, συναντηθήκαμε τους αγαπημένους μας online, συναντηθήκαμε τους αγαπημένους μας εδώ. Και όλα αυτά μέσω βίντεο. Ναι. Φτιάξαμε τα κουλουράκια μας όλοι μαζί,
πήραμε τις συνταγές από τους γονείς μας, από τις γιαγιάδες μας, από τις μαμάδες μας. Δείξαμε ο ένας τον άλλον τα κουλουράκια, τα τσουρεκάκια, τα αυγά μας. Ακριβώς δηλαδή κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι στην Ελλάδα. Μέσω βίντεο κλήσης, αυτό είναι που μας φέρνει κοντά και αυτό είναι που μας φέρνει και εμάς τώρα κυριολεκτικά κοντά, αυτό. Γιατί έτσι μπορούμε και γνωριζόμαστε και συνομιλούμε. Ναι. Είσαι μισή Κρητικιά, η μαμά σου είναι από την Κρήτη. Η μαμά μου κατάγεται από το Αυδού, το οποίο έχει ένα σύλλογο νεολαίας που κάνει πάρα πολλά πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και έτσι, και φέτος το Πάσχα, καταφέραμε να συναντηθούμε με όλους τους ψυχοριανούς μέσα από ένα βίντεο που έφτιαξε η νεολαία του Αυδού και μας ένωσε όλους τους υπόλοιπους νέους και λίγο μεγαλύτερους που ζούμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Το αγαπημένο μας Αυδού, και στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς, γιατί ναι, έχουμε και φίλους έτσι που αγαπούν την εκπομπή και αυτό είναι για μας όμορφο. Όμορφες ναι, εικόνες βέβαια μοιραζόμαστε με τον κόσμο, όμως πόσο διαφορετικές είναι οι εικόνες αυτές το όλο το τελευταίο διάστημα με τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, και βάλε μας λίγο στο κλίμα, στο κατά ωραία, πόσο αυτά εφαρμόστηκαν άμεσα και πόσο αυστηρά ήταν και είναι. Η αλήθεια είναι ότι όπως και στην Ελλάδα, έτσι και εδώ, τα μέτρα εφαρμόστηκαν πάρα πολύ γρήγορα. Για να φανταστείτε, από όταν στην αρχή, αρχές Φεβρουαρίου περίπου, παρουσιάστηκε το πρώτο κρούσμα εδώ στα Εμιράτα. Προς το τέλος Φεβρουαρίου έκλεισαν τα σχολεία, έκλεισαν τα πάρκα, έκλεισαν όλα τα αξιοθέατα, τα μουσεία. Δεν μπορούσε κανείς να επισκεφτεί τίποτα. Ναι. Έχουν πλέον κλείσει και τις παραλίες. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Στο Ντουμπάι, στο Εμιράτο του Ντουμπάι, τα μέτρα είναι λίγο πιο αυστηρά. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε αυτό που στέλνουμε ένα SMS και μπορούμε να βγούμε έξω, στα Εμιράτα μπορείς να το κάνεις μόνο για φαρμακείο ή για σούπερ μάρκετ. Στο Ντουμπάι. Είναι αρκετά δύσκολο για τον κόσμο που μένει εκεί. Γιατί είναι διαφορετικό το να βγαίνεις έστω 10 λεπτά την ημέρα να πάρεις λίγο αέρα έξω, και διαφορετικά να είσαι όλη μέρα κλεισμένος μες στο σπίτι. Βέβαια. Και βλέπαμε και τη σχετική κάρτα με τα συνολικά κρούσματα, τα επιβεβαιωμένα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά και τους θανάτους. Και θέλω στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι με την σχέση φιλίας και την υποστηρικτική διάθεση που χαρακτηρίζει με τη χώρα μας, την περιοχή, είδαμε από εικόνες που μπορεί και τώρα μας χαρίσει ο σκηνοθέτης, είδαμε ότι αυτές τις ώρες τις δύσκολες αποδεικνύεται το πόσο σημαντικό είναι και πολύτιμο, με 11 τόνους υγειονομικού υλικού να φτάνει με πτήσεις απευθείας στο Ελευθέριος Βενιζέλος για να βοηθήσουν τις ιατρικές μονάδες της χώρας μας. Μια πολύ σημαντική βοήθεια από το πρώτο κιόλας διάστημα. Πάρα πολύ σημαντική. Και αυτό δείχνει και τις καλές σχέσεις που έχουν οι δύο χώρες μεταξύ τους. Το άλλο καλό, πάνω σε αυτό που είπες, είναι ότι εδώ πέρα, όσοι έχουν μείνει και πηγαίνουν ακόμα στις δουλειές τους και δεν δουλεύουν από το σπίτι, κάνουν το τεστ κορονοϊού. Δεν υπάρχει κάποιος που να δουλεύει αυτή τη στιγμή σε γραφείο ή να μην είναι στο σπίτι και να μην έχει κάνει το τεστ. Και αυτό, επιβεβλημένο, Ναι, ναι, ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί αισθανόμαστε περισσότερη ασφάλεια. Δηλαδή, μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, ξέρουμε ότι έχουν κάνει όλοι το τεστ όσοι συναντούμε εκεί. Το τεστ βοήθησε με λίγο τώρα, να είναι κάτι που δεν ήξερα και χαίρομαι που θέλω να μάθουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο γίνεται από η κυβέρνηση, το θέτει, δηλαδή είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν εδώ, ναι. Η κυβέρνηση, για να προστατεύσει περισσότερο τον κόσμο και που δουλεύει και ο οποίος θέλει να πάει να κάνει τη δουλειά του σε κάποιο γραφείο, έχει παραχωρήσει τεστ κορονοϊού, μάλλον στέλνει κάποιο επιτελείο και κάνει τεστ κορονοϊού σε όλες τις εταιρείες που είναι ακόμα ανοιχτές. Ναι. Για να μπορεί και να το ανοιχνεύσει και να το εντοπίσει και να το ελέγξει. Μάλιστα. Ακριβώς. Από τη στιγμή που έχει και οικονομικά τη δυνατότητα, βέβαια, και ποσοτικά φαντάζομαι κάτι τέτοιο να εφαρμοστεί. Ακριβώς. Δεν είναι αυτονόητο για κάθε χώρα αυτό. Ναι, δυστυχώς δεν γίνεται παντού. Αλλά εδώ, επειδή έχουν την οικονομική δυνατότητα, το κάνουν και μπράβο τους. Στη δική σας περίπτωση, στο σπίτι, εργάζεσαι από το σπίτι, εργάζεσαι εσύ ο σύζυγός σου, τι έχει αλλάξει την καθημερινότητά σας? Εγώ αυτή τη στιγμή δεν εργάζομαι, όμως ο σύζυγός μου εργάζεται, έχει κάνει το τεστ του κορονοϊού, έχουν κάνει και όλοι οι συναδελφοί του τεστ του κορονοϊού και συνεχίζει και πηγαίνει κανονικά στη δουλειά του. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχουν λάβει και εκεί μέτρα, όλοι πάνε με γάντια, με μάσκες, δεν επιτρέπεται να πάει κάποιος στη δουλειά του χωρίς να φοράει μάσκα ή να έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα όσα έχει πει η κυβέρνηση. Οπότε για την ώρα
αισθανόμαστε ασφαλείς. Ναι, η διαδικασία. Ελπίζουμε όλο αυτό να. Να φύγει γρήγορα, να περάσει γρήγορα. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Ακριβώς. Η διαδικασία του τεστ είναι απλή. Είναι με ποια μορφή παίρνουν κάποιο δείγμα. Είναι λίγο επίπονη. Ναι. Παίρνουν κάποιο δείγμα με ένα βουρτσάκι από τη μύτη του όποιου κάνει το τεστ. Και σε μία ή δύο μέρες έχει βγει και το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Αυτό είναι. Και ωστόσο, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα, είναι υποχρεωμένος κάποιος να μένει στο σπίτι του. Τι ακριβώς τίθεται ως βασικός όρος. Εδώ όχι, γιατί όσοι το κάνουν όλοι το τεστ και δεν έχει κάποιος τα συμπτώματα. Ναι. Απλά, όταν κάνουν όλοι το τεστ, αν κάποιος σε μια εταιρεία βγει θετικό στο τεστ του κορονοϊού, τον παίρνουν, το πάνε σε κάποιο χώρο στον οποίο είναι αποκλειστικά και μόνο για όσους έχουν τον κορονοϊό και σε καραντίνα ουσιαστικά και επιστρέφει μετά από 15 μέρες. Μετά από 15 μέρες λοιπόν που επιστρέφει, παίρνουν και την οικογένειά του που έχει έρθει σε επαφή μαζί του και για ακόμα 15 μέρες τους κρατάνε και αυτούς σε καραντίνα. Όχι καραντίνα στο σπίτι πλέον, καραντίνα σε ένα ειδικό χώρο, ειδικά διαμορφωμένο για όσους έχουν κορονοϊό ακόμα και αν δεν έχουν νοσήσει. Τι είναι αυτό το οποίο επικρατεί με τον αριθμό που ό,τι φαίνεται να είναι διαχειρίσιμος, αν κρίνουμε συνολικά από τα κρούσματα αλλά και από τους θανάτους, δημιουργείται μία αίσθηση ασφάλειας, εσείς ανησυχείτε. Ποιο είναι αυτό το οποίο τελικά βλέπετε και κατά πόσο υπάρχει ενημέρωση σχετική για χαλάρωση των μέτρων. Λοιπόν, ακούμε παιδικές φωνούλες και μου αρέσει αυτό γιατί είμαστε στο σπίτι σας και χαίρομαι πολύ. Να τα χαίρεστε τα παιδάκια σας. Πόσο χρονών είναι η Ορσαλία? Είναι, το ένα είναι 4 και το άλλο 1,5, οπότε είναι σε μια ηλικία που είναι λίγο δύσκολο για να το διαχειριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι λέγαμε τώρα? Για τα μέτρα, κατά πόσο καταρχήν αισθάνεστε ασφαλείς εσείς που διαμένετε εκεί και κατά πόσο υπάρχει προοπτική για χαλάρωση αυτών των μέτρων. Ωραία. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση από την κυβέρνηση. Επειδή τελευταία κάνουν αυτά τα τεστ του κορονοϊού σε όλους, τα κρούσματα έχουν ανέβει αρκετά, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί όσοι έχουν κορονοϊό έχουν νοσήσει και όλες ακριβώς. Και τώρα, εχθές που ανακοινώθηκε ότι ξεκινάει το Ραμαζάνι σήμερα, ανακοίνωσαν και ότι τα μέτρα αυτά θα αρχίσουν και θα χαλαρώνουν από την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή θα ανοίξουν κάποια καταστήματα, κάποια μολ, σιγά σιγά θα αρχίσουν και θα χαλαρώνουν και εδώ τα μέτρα, επειδή μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση και απλά θα επιτρέπουν καθημερινά συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων θα μπορεί να μπει στο μολ. Δεν θα είναι στο 100%, αλλά ένα 30% θα μπορεί να γεμίσει το μολ και να μπει ο κόσμος να ψωνίσει. Α, υπάρχει και έτσι, σιγά, δεν σιγά. Είναι τελείως κλειστά, μόνο online και τα λοιπά. Ναι, ναι. Και το λέω αυτό για το Ραμαζάν που όχι. Πολύ σωστά επεσήμανες, γιατί μιλάμε και για... Ναι. Βέβαια, έχει ξεκινήσει. Η συγκέντρωση πολλών ανθρώπων, η προσευχή αλλά και όλη αυτή η διαδικασία, που φαντάζομαι ότι το πρώτο διάστημα θα πρέπει να είναι αρκετά παράξενο για εσάς εκεί βλέποντάς το, μην έχοντας συνηθίσει σε τέτοιους ρυθμούς και εικόνες. Mm-hmm. Πώς είναι να συγκεντρώνονται όλοι μαζί, που είναι ιερή η διαδικασία αυτή και της προσευχής και των... Εδώ ο κόσμος είναι πάρα πολύ πιστός. Πιστεύει στη δική του θρησκεία πάρα πολύ και καθημερινά συγκεντρώνονται όλοι μαζί και προσεύχονται. Για μας, στην αρχή... Ήταν κάτι ξένο, ναι, όμως επειδή και εμείς στην Ελλάδα πιστεύουμε σε ένα Θεό, όπως και οι άνθρωποι εδώ και προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι καθημερινά, αυτό που μας ενώνει είναι ότι και οι άνθρωποι εδώ επίσης πιστεύουν στο Θεό και γι' αυτό είναι καλύτεροι σαν άνθρωποι και καλύτεροι στον άνθρωπό τους. Οπότε δεν μας έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα η δική τους θρησκεία, γιατί ουσιαστικά και η δική τους θρησκεία καλύτερους τους κάνει. Βέβαια. Και ο ένας σέβεται τον άλλον. Τα πιστεύω και τη θρησκεία. Τώρα, σκεπτόμενοι ότι οι μουσουλμάνες φοράνε και την μπούρκα, δηλαδή είναι όλο στις περισσότερες περιπτώσεις καλυμμένο, ή μόνο τα μάτια. Άρα είναι σαν να φοράνε και μάσκα, δεν είναι, βρε η Ορσαλία? Είναι λίγο. Στην αρχή σου φαίνεται πολύ περίεργο, αλλά όταν τις γνωρίζεις λίγο καλύτερα, είναι πραγματικά άνθρωποι όλοι σαν εμάς.
Ναι, το και λέω επειδή... και για τα μέτρα, όλα αυτά τα προστατευτικά, ναι, τις μάσκες που ακούμε σε δημόσιο, ναι, χώρο. Κάποιες, ναι, μουσουλμάνες που δεν ξέρω, ναι, ποια κατηγορία είναι, δεν τα λέω σωστά, είναι όλο το πρόσωπο, ναι, εκτός από τα μάτια, άρα είναι και προστατευμένες κατά κάποιο τρόπο. Σίγουρα θα είναι και προστατευμένες. Μπορούν όμως να φοράνε και μια μάσκα από μέσα για έξτρα προστασία. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Φαίνεται, εννοώ, γι' αυτό. Λοιπόν, όπως και να έχει, έχουμε μπει σε άλλους ρυθμούς και βλέπουμε ότι οι μάσκες έρχονται να γίνουν βασικό αξεσουάρ απαραίτητο και για πολύ ακόμα καιρό. Σίγουρα στην Αμερική αυτό έτσι κι αλλιώς το συζητάνε και το εφαρμόζουν στις δημόσιες μετακινήσεις. Με τη μάσκα και καλυμμένο το πρόσωπο, οπότε θα γίνει και εκεί trend και brand αντίστοιχο. Ναι. Δεν ξέρω αν εφαρμόζεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και στην περιοχή σας, αλλά κάπως έτσι βλέπω να πηγαίνουν τα πράγματα και εκεί. Έχουμε δει πάρα πολλές μάσκες Louis Vuitton, γιατί εδώ έχουν και ιδιαίτερη αγάπη στις διάφορες μάρκες επώνυμες. Μέχρι μάσκα μπορεί να τη βγάλουμε τη Louis Vuitton. Για τσάντα δεν ξέρω. Έτσι είναι, γίνεται μόδα, αλήθεια. Λοιπόν. Ναι. Μάλιστα, ο αριθμός των Ελλήνων στο Αλαΐν, πόσος είναι, ναι, περίπου, είναι πολλοί Έλληνες? Δεν είναι πάρα πολλοί Έλληνες ακόμα. Είμαστε γύρω στα 60 με 70 άτομα, ακριβώς δεν ξέρω, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Ναι. Σε αυτή τη χώρα δεν είναι πάντα ακριβής ο αριθμός, γιατί, βέβαια, συνέχεια υπάρχουν μετακινήσεις. Αλλά στο κτίριο που μένουμε εμείς, που είναι σε ένα κεντρικό μέρος του Αλαΐν, μένουν τουλάχιστον 4 οικογένειες, από όσο ξέρω, μέχρι στιγμής. Και γνωρίζεστε μεταξύ σας. Και βέβαια. Και ακόμα και όταν γυρίσω στο μπαλκόνι και κοιτάξω δεξιά και αριστερά, βλέπω τώρα στο ένα μπαλκόνι κάποιους Έλληνες, στο άλλο κάποιους άλλους. Οπότε και να χρειαστεί να μείνουμε μέσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα βγαίνουμε και εμείς στα μπαλκόνια εδώ, σαν Ιταλούς. Και θα τραγουδάτε και θα λέτε και στα κάτι. Ελληνικά. Αυτό είναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, να βλέπουμε με χαμόγελο όλη αυτή την μεταβατική περίοδο την οποία διανύουμε όλοι μας, χωρίς να μας αφήνει να πέσουμε κάτω και κυρίως να σκεπτόμαστε το μετά, το αύριο, με πιο θετικό τρόπο. Τι να πω, αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, έστω και με αυτόν τον τρόπο που συνομιλήσαμε. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, με υγεία πάνω απ' όλα για σένα και την οικογένειά σου και όλα αυτά να περάσουν πολύ σύντομα. Μακάρι να περάσουν πολύ σύντομα για όλους μας και ας παραμείνουμε αισιόδοξοι. Είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους, οπότε με υπομονή και αγάπη για τον άλλον και για όλους μεταξύ μας θα περάσουν όλα. Φίλησέ μου τα μικρά σου. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Να προσέχετε, Ορσαλία μου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την οικογένεια Μακάκη για την επικοινωνία, βέβαια, που μας έφεραν.